Σκληρή κριτική στην απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας για άρση της βουλευτικής ασυλίας του, άσκησε ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο Ράδιο 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, εξηγώντας γιατί θεωρεί τις διαδικασίες προαποφασισμένες και γιατί ο ίδιος δεν θα ψηφίσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Αν πάμε τον νόμο περιευθύνης υπουργών, πρέπει να γίνει να μαζευτούν 30 υπογραφές από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή όποιους άλλους βουλευτές, να γίνει η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, της Ολομέλειας, που εκεί θα αποφασιστεί αν θα συγκροτηθεί η ειδική προανακριτική επιτροπή. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει τα σκότια και τα άντερα να συγκροτεί, πρώτον θα υπάρξει μια δημόσια διαδικασία εκεί στη Βουλή, αυτή η Ολομέλεια που θα το αποφασίσει. Mm-hmm. Και η ειδική προανακριτική επιτροπή, και αυτήν οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, και αν θέλει ας παραχωρήσει μετά σε ειδικό δικαστήριο. Ο Παύλος Πολάκης με το καυστικό του ύφος διευκρίνησε ότι μια διαδικασία μέσα σε δικαστήρια χωρίς τη δημοσιότητα και μετά από 1,5 χρόνο δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, όπως τόνισε, για να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τις αποκαλύψεις και τα σκάνδαλα του Κεπνό, τον Σταμάτη Πουλή, αλλά και τη μήνυση του Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Ο εισαγγελέας δεν ξέρει ότι είμαι υπουργός. Και άλλες φορές στο παρελθόν που έχουν ξαναγίνει και το έχουν στείλει έτσι από λάθος ο εισαγγελέας, γιατί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν οι υπουργοί αυτοί ως υπουργοί. Mm. Έτσι. Και επίσης εγώ αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε, γιατί προσπαθώ να το γυρίσω, είναι ότι εγώ θέλω αυτή η υπόθεση να πάρει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και όχι αυτό το εγκρυπτό στήσιμο πάνε να κάνουν. Εγώ ασχολήθηκα με τον Στουρνάρα και με τον Πουλή επειδή είμαι υπουργός, όχι επειδή είμαι βουλευτής ή επειδή είμαι ένας ιδιώτης που έχει προσωπικά μαζί τους. Μισό λεπτό. Εγώ αποκάλυψα τις βρωμιές του ενός και τις πομπές της γυναίκας Σταλουνού. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή του, σημείωσε ότι όλος ο τρόπος με τον οποίο έχει χειριστεί την υπόθεση ο δικαστής δείχνει ότι επιχειρείται το θέμα να πέσει στα χαμηλά για να μην ακουστούν οι αλήθειες που αποκολλήθηκαν από τον ίδιον ως υπουργό και όχι ως βουλευτή ή ιδιώτη, ενώ προανήγγειλε ότι στην Ολομέλεια της Βουλής που έχει δικαίωμα να μιλήσει θα ακουστούν πολλά. Ούτε ψαρώνουμε, ούτε φοβόμαστε. Είναι εντελώς γελίες οι κατηγορίες, έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια στην Ολομέλεια της Βουλής την επόμενη εβδομάδα που έχω δικαίωμα λόγου θα πούμε βέβαια πάρα πολλά πράγματα.